δεν μπορεί να διαφυγηθεί κανείς. Τι ζούμε, εδώ είμαστε, μικρή κοινωνία είμαστε, κάτι και αυτή τη περιοχή είμαστε, γνωρίζουμε ότι αυτό συμβαίνει. Εδώ καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα. Μακάρι να προτείνει η αντιπολίτευση και κάποιος άλλος μια λύση που να μπορεί να βρεθεί λύση και να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που δυστυχώς αναγκαστήκαμε να φτάσουμε. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες. Και την ομόφωνη απόφαση του τοπικού συμβουλίου, που είναι μια συνολική απόφαση που αφορά όλες τις κτηνοτροφικές μονάδες εντός οικισμού. Άρα λοιπόν έχουμε μια ομόφωνη απόφαση από 3/3/2011 της τοπικής κοινότητας και προτείνω την απομάκρυνση και η αντικατάσταση όλων των κτηνοτροφικών μονάδων που λειτουργούν εντός του οικισμού στην κτηνοτροφική ζώνη που λειτουργεί στην τοπική κοινότητα Αγίου Παντελήμονος. Το τοπικό συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα την πρόθεση του Πρόεδρου. Συνεδρία παρευρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργου Τρίφων. Και βέβαια η επιστολή πάλι αναφέρεται συγκεκριμένα στην σταυρική εγκατάσταση και, και στα παραπήγματα. Αυτή ήταν η εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας. Αυτό το θέμα δεν είναι τωρινό, είναι ένα διαχρονικό θέμα που ταλαιπωρεί και τον ίδιο τον κτηνοτρόφο που ταλαιπωρεί, αλλά πιο πολύ ταλαιπωρεί και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στους κατοίκους του Αγίου Παντελήμονα. Επειδή λοιπόν υπάρχει κτηνοτροφική ζώνη στον Άγιο Παντελήμονα, είχαμε προτείνει τότε στον κύριο Δαφούλη να πάρει ένα οικόπεδο που υπάρχει διαθέσιμο στην κτηνοτροφική ζώνη. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα οικόπεδα στην κτηνοτροφική ζώνη του Αγίου Παντελήμονα. Του κύριου Δαφούλη δεν το άρεσε γιατί ήταν αρκετά επικλινές, παρότι εγώ πιστεύω ότι. Εδώ είναι οι κάτοικοι, θα δώσουμε το λόγο και στον κτηνοτρόφο και στους κατοίκους να εκφραστούν, να πούνε ποιο είναι πραγματικά το πρόβλημα. Όσο καιρό δεν γνωρίσαμε κανέναν, τον συνοπτούμε. Έχει 100 υπόσχεση στο χωριό, τον δικό μας συνοπτεί. Υπάρχει λίστα, το χωριό γεμάτο υπόσχεση. Δεν είναι δικό μου, παράνομο που το έκανα από ζόρι. Βάζω τις μπάλες, τα τριφύλια, στο ζόρι βάζω και τα κλειάρια για να δει τι έγινε. Καλά έγινε με κανέναν. Δώστε μας άλλο τέλος, όσο για την κτηνοτροφική ζώνη, εκεί τα οικόπεδα που έχουν παραμείνει είναι ακατάλληλα. Εκεί πρέπει να πω αύριο, μιλάω με τον δικηγόρο και πηγαίνω σε εγγελέα. Κύριε Δαφούλη, συγγνώμη, Για να μπουν στο διαγωνισμό. Συγγνώμη, είναι παράδοχος, ναι. Αλλά όταν κατηγορείτε, όταν κατηγορείτε με έναν τον νόημα σε κοροζαρίδι και έχει 100 υπόσχεση. Κύριε Δαφούλη, σας άκουσα προσοχή. Έχετε κάποια άλλη πρόταση και μπορούμε να βοηθήσουμε για τη μετακόμισή σας. Να μου δώσετε μέρος, σωστό στην κοινωνική. Έχετε επιλέξει τέτοιο μέρος. Τα καλύτερα μέρη. Θέλετε να το δούμε αν υπάρχει κάπου ένα μέρος. Αλλά αυτό που έχουμε απομείνει είναι πάνω στην κορυφή. Πέρα από αυτά που δεν σας κάνουν, έχετε κάποια άλλη πρόταση εσείς που είναι δημοτικό το μέρος και εξυπηρετήστε. Εμείς θέλουμε μέρος και εκείνο το υπόσχεση που έχουμε κάνει είναι με βίδες. Το ξυλώνω σε μια μέρα τελείωσε. Και το αφήσω. Εσείς, εγώ λέω, έχετε κάποια επιλογή τέτοια που να έχουμε τη δυνατότητα να σας το παραχωρήσουμε για να κάνετε τη μετεκατάστασή σας. Υπάρχουν τόσα μέρη, αλλά εσείς επιμένετε στην κοινωνική. Θα πω το εξής. Εγώ σας αντιλαμβάνω πλήρως και το θέσατε πολύ σωστά σε αυτή την οικονομική συγκυρία. Επειδή ήρθα και ο ίδιος και εκείνη την ημέρα που ήρθα, κύριε Δαφούλη, έβρεχε. Πραγματικά αυτό που είπε ο πρόεδρος, τα κόπρανα, μπήκαν και δύο εκεί συγχωριανοί σας και ήταν μέχρι κάτω. Είναι μια πραγματικότητα. Αλλά να πούμε τα πράγματα από τον όνομα. Μπορούσε να γίνει υπονόμη, κύριε Δήμαρχε. Τώρα και το θέμα να λυθεί. Εκεί που θέλανε, φτιάξανε υπονόμου. Ακούστε. Καταρχήν απαγορεύεται να κάνουμε υπονόμου σε στάδιο. Θα μα πει ο κύριο Τρίφων, κάτι θέλει να μα πει. Θα δείξω κάποια κουβέντα από την προδομητική. Δεν έχουν στο χωριό, κύριε Δαφούλη. Περιμένετε λίγο για το δικό του χωριό. Λοιπόν, σα δίνω το λόγο, αλλά καλό είναι να μιλάτε. Να ακούμε τον λόγο. Να μιλάτε και μετά να μιλάτε. Γιατί σου βάζει ο κύριο Πρόεδρο. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί είπατε ότι υπάρχουν άλλα 100 υπόστηλα τα οποία φιλοξενούν ζώα. Προφανώς αυτό εννοείται. Όχι ζώα, διάφορα υπόστηλα. Δεν είπα ζώα εγώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι άγρια δύση. Δηλαδή η εποχή που καθένας παίρνει το κοπάδι του, καταλαμβάνει έναν χώρο και λέει αυτό μου αρέσει εμένα, είναι ένα πράγμα το οποίο πλέον με τη σύγχρονη νομοθεσία και τις σύγχρονες συνθήκες διαβίωσης έχει καταδικαστεί. Αυτό έχει τελειώσει. Και λέω το εξής, εγώ προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς εσάς αν θέλετε να ακούσετε. Πάλι σου το πάρουμε και κύριε Δαφούλη, θα σας παρακαλέσω. Πίστα, θα σας παρακαλέσω, κύριε Δαφούλη. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Δεν θα παίρνετε το λόγο χωρίς το ζητάτε. Ήρθε να το βλέπετε, είστε διαφορετικό. Σα δείχνω. Δεν με ακούτε τώρα τι λέω. Δεν με ακούτε μάλλον. Δεν ακούτε τι λέω. Δηλαδή θα παίρνει το λόγο όποτε θέλει. Εσύ καταλάβατε τι κάνετε τώρα. Ένα ευρωπαϊκό διάστημα, ποιο θα είναι αυτό. Να απομακρυνθείτε από εκεί,
σε ένα υπόπεδο της αρεσκίας σας, χωρίς να πω επίσης για να σας μιλήσω περί τρίνο ότι μου αρέσει η άποψη και εγώ δεν πάω δίπλα στον άλλον κλπ. Δηλαδή είναι λίγο. Πολύ σωστά. Ναι. Να σας δοθεί ένα υπόπεδο λοιπόν, να βρείτε αυτό που είπα δίμα που σε μένα με βρίσκει σύμφωνο. Βρείτε μια λύση, πρέπει να υποδείξετε ένα υπόπεδο. Να λέτε, θέλω να πάω κάπου πολύ μακριά κλπ. Θα κάνετε ένα βήμα εσείς πίσω, ένα βήμα πίσω η δημοτική αρχή, να ψάξουμε να δούμε ένα υπόπεδο για να μπορέσετε να μετεγκατασταθείτε. Να έρθει εκεί πέρα σε δύο ώρες και άμα δεν πεθάνει από βρωμιά, η μέρα θα με φτύσετε. Θα με φτύσετε όλοι σας εδώ πέρα. Να έρθετε και να δείτε μόνοι σας. Δεν μπορεί 10 χρόνια με τον κύριο Θεοδωρίδη, με τον κύριο Λιάση, με τον κύριο Ιωσήφιδη. Αυτό θέλει σίγουρα που δεν φεύγει. 100%. Δεν μπορείς να πάρεις ανάσα, δεν μπορείς να πλώσεις ρούχα, δεν μπορείς να καθίσεις στην αυλή. Πεθαίνεις, πνίγεσαι. Να βρει λύση, ό,τι θέλει κάνει. Τσιμπουρία, ανάτε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Μα δεν μπορεί, ρε παιδιά, να είναι τα πρόβατα μέσα στο χωριό. Δεν γίνεται. 1000 πρόβατα. 3 φορές την ημέρα να κατουρίσουν είναι 5 τόνοι κατούριμα. Πού θα πάνε. Πού θα πάνε. Τι χαζοί είμαστε, τι είμαστε. Να βρεθεί μια λύση. Δώστε του ένα οικόπεδο. Δώστε του κάτι, ξέρω εγώ. Ή να φύγουμε εμείς. Πού να πάμε. Να πάμε στον διάδρομο εμείς. Να φύγει όλο το χωριό. Βρέστε μια λύση. Τίποτα. Αυτά. Ευχαριστώ. Η παράγκηση έγινε την τελευταία πενταετία πόσο έγινε. Το πρόβλημα είναι να φύγει όλος ο Σταύρος. Όπως είπε και ο Γιώργος, επί Θεοδωρίδη, επί εσάς, ξανά επί Θεοδωρίδη. Έχει 20 χρόνια αυτό. Και ο μόνος που έχει μείνει είναι ο κύριος Δαφούλης. Καθαρίζουμε χωρίς να έχουμε ζώα. Δεν έλυσε αυτό. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνει και έχει μείνει στο χωριό μόνο αυτός. Αυτό πρέπει να το ψάξετε εσείς και άμα δεν μπορείτε, θα βρούμε εμείς τη λύση. Θα μαζευτούμε 5-10 άτομα να τη βρούμε. Αυτά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι. Όχι, εγώ υπεύθυνο να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Το θέμα έχει 20 χρόνια δεν λύθηκε όμως. Βλέπετε ότι το φέρνουμε όμως με μια. Εγώ πιστεύω πρέπει να βρεθεί μια λύση και όπου μπορεί ο Δήμος να σας βοηθήσει. Αν είναι μικρινέ στο οικόπεδο, να κάνουμε μια παρέμβαση να στο φτιάξουμε όπως πρέπει. Αλλά αντιλαμβανόσαστε και μέσα από την κείμενη νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι για λόγους υγιεινής και αν δεν το πράξουμε εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο, εάν προχωρήσει η διαδικασία αυτή, θα σας κάνει διοικητική αποβολή ο εισαγγελέας με βίαιο τρόπο. Μην παρασυρώσαστε από συμβουλάτορες ότι μπορούν με τερτύπια νομικά να σας κρατήσουν. Όταν βλέπετε ότι και η τοπική κοινωνία έχει προβλήματα, νομίζω ότι δεν μπορεί πλέον να κρατηθείτε, να μείνετε εκεί. Ελάτε. Εγώ σας λέω ότι έχουμε την πρόθεση, τη βούληση, κανείς δημοτικός σύμβουλος είτε από τη συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση, θα έχουμε αντίθετη άποψη να σας παραχωρήσουμε ένα χώρο που μπορεί να μετακατασταθείτε ή αυτό που επιλέξατε και λέτε ότι είναι μικρινές, να δούμε πώς μπορούμε να το διευθετήσουμε, να είναι έτσι να μπορεί να εξυπηρετηθείτε. Με πολύ ταχύτητα όμως οι υπηρεσίες να δουν το θέμα, να δούμε πώς μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει εκεί να αφήσει ζωντανά. Τώρα, αν οι μπάλες έχουν μπει και πρέπει να μείνουν 1-2-5 μήνες ώσπου να τις μετακινήσει σε ένα νέο χτίσμα, νομίζω ότι είναι ένα άλλο θέμα. Και άλλο είναι να έχει και ζωντανά εκεί. Πρέπει όμως να του δώσουμε και μία δυνατότητα να μετακινηθεί. Το θέμα είναι πολύ παλιό. Θα έπρεπε ίσως όσο αυτή τη στιγμή να είχε δώσει λύση. Δεν ήταν και οι συνθήκες όμως καλές. Γίνανε προσπάθειες να του δοθεί έκταση. Δεν ευόδωσαν αυτές. Κολούσαν πότε, όπως είπε ο αντιδήμαρχος, το ένα γεγονός ή στο άλλο. Εσείς, βλέπω ανθρώπους στο Ροδοφικέλη, βλέπω και από τον Άγιο Παντελήμωνα. Έτσι. Πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα στον Άγιο Παντελήμωνα. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα του Δαφουλή, είναι μια παλιά ιστορία. Έτσι. Σήμερα το 2012 όλοι καταλαβαίνουμε ότι περνάμε μια οικονομική κατάρρευση, θα έλεγα, όχι κρίση. Έτσι, έχουμε απέναντί μας έναν παραγωγό, ο οποίος μας λέει ότι δεν πληρώνεται. Ας, συμφωνώ με τα λεγόμενα του Δημάρχου, ας είμαστε επίοικοι, ας είμαστε απέναντί του, ας πούμε, συνεργάσιμοι, ας προσπαθήσουμε να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να φύγουν τα πρόβατα. Γιατί να μην. Να πω κάτι. Γιατί να δεν πήγε το θέμα για τη Λαμαρίνη. Το ξέρετε πολύ καλά. Ούτε κάτι δεν το βάζανε για τη Λαμαρίνη. Μολύνει μια περιοχή τεράστια από εργοστάσια απολύματα. Μολύνει και ο Δαφούλη. Δεν πήγε το θέμα για τη Λαμαρίνη. Πα να μείνει εσύ, κύριε Πάμο. Θέλω να πω να είμαστε σε μια στάση απέναντί του, συνεργασία. Σε μια στάση. Λοιπόν, κάνω ένα λεπτό. Μην φεύγετε. Παρακόμενο δημοτικό συμβουλίο, να δείτε το πολύ. Και να μην έχουν Δημοτικό Συμβούλιο θα προκληθεί μόνο με αυτό το θέμα. Άρα σε 15 μέρες ερχόμαστε εδώ
για να αποφασίσουν για το θέμα που σήμερα αναβάλλεται για τη διοικητική αποβολή και σε αυτό το 15ήμερο θα δουλέψουν όλες η κατεύθυνση να λυθεί το πρόβλημα, να βρεθεί λύση. Αυτή είναι η πρόταση και δεσμευόμαστε και απέναντι στους δημοτικούς συμβούλους και απέναντι στους δημοτικούς αλλά και απέναντι στους κατοίκους. Και εδώ να πω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για διοικητική αποβολή και συζητείται σε τέτοιο επίπεδο. Μπορεί να είναι ένα θέμα που να έχει χρονίσει, προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις, αλλά διοικητικά μέσα από το διοικητικό μηχανισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι η πρώτη φορά που έρχεται το θέμα. Και δεν υπάρχει κανένα απολύτως προσωπικό πρόβλημα και στοχοποίηση του κ. Δαφούλη. Είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό που πρέπει να λυθεί. Και εδώ είναι οι κάτοικοι και πολύ σωστά λένε, δεν πρέπει να παράσει και αυτό το καλοκαίρι και να συνεχίσει να ανοίξει.